πήγαινε να δούμε τι συνέβη με μια περίεργη καταγγελία. Γιατί στο παιδό Πεντέλης, μία μάνα λέει ότι πήγε το παιδί της, το οποίο είχε σοβαρό θέμα, και είχε ένα δωμάτιο το παιδί, γεμάτο στη υγρασία, χωρίς θέρμανση. Και μιλάμε για το παιδό Πεντέλης. Με γρήπη το παιδάκι ήταν. Με γρήπη τύπου Α, επικίνδυνη γρήπη, μπορεί να επιφέρει μέχρι και το θάνατο, ιδίως αν έχει υποκείμενα νοσήματα. Όπως μάλιστα αναφέρει η μητέρα, η γρήπη, η υγρασία τρύπαγε τα κόκαλα. Θέρμανση 0. Τη βάλανε σε δωμάτιο γεμάτο υγρασία και χωρίς ούτε ένα καλοριφέρ. Μαζί με το κοριτσάκι βέβαια το συγκεκριμένο και άλλα παιδάκια, τα οποία άρχισαν οι γονείς όλοι να διαμαρτύρονται, χωρίς ωστόσο κανείς να βρει το δίκιο του. Δηλαδή, κύριε Πλεύρε, κύριε Υπουργέ, δεν βλέπετε τι γίνεται. Εφόσον υπάρχουν ακατάλληλα τέτοια δωμάτια, κλειδώστε τα, κλείστε τα μέχρι να τα διορθώσετε για να φτιάξετε. Δεν μπορεί να γεμίζουμε παιδάκια να πηγαίνουν για ένα πρόβλημα υγείας και μετά να πηγαίνουν με άλλα 10. Και το πάνε σε άλλη κλινική, όπου η κατάσταση είναι χειρότερη. Ενώ στο ίδιο νοσοκομείο, στη Β' μονάδα, για να το πούμε απλά, όπου η κατάσταση ήταν χειρότερη. Με τα καλοριφέρ να στάζουν κιόλας νερά στο πάτωμα. Αυτά δεν είναι εικόνες ευρωπαϊκής χώρας. Νοσοκομείο σαπάκια. Έτσι ακριβώς, νοσοκομείο σαπάκι. Αυτή είναι η έκφραση που του άξιζε. Μήπως να έρθει το Κατάρ να σας δείξει πώς κάνουν τα νοσοκομεία. Παρακαλώ. Ρώτησε την κυρία Καϊλή. Πάμε παρακαλώ πολύ να δούμε την καταγγελία. Εμείς νοσηλευθήκαμε Παρασκευή. Ναι. Το παιδί είχε γρήπη άλφα, φώναγε η κοιλιά του και μου λιποθυμούσε. Ξεκίνησα να τσακώνομαι από Παρασκευή και για ακόμα για να δούνε το παιδί, την κοιλιά, τι γίνεται και λιποθυμάει. Κυριακή βράδυ έρχονται και μου λένε μεταφέρεστε σε άλλη κλινική. Γιατί λέει εφημερεύει. Στον παιδό Πεντέλης ήταν στην Α παιδιατρική και μου λένε θα μεταφερθείτε στη Β παιδιατρική γιατί τη Δευτέρα εφημερεύει και θα είναι άλλα περιστατικά. Στο ίδιο κτίριο. Παίρνω λοιπόν. Στο ίδιο κτίριο. Μάλιστα. Παίρνω λοιπόν το παιδί, πάμε και βλέπουμε αυτό το χάλι που είδατε κι εσείς. Η υγρασία τρύπαγε τα κόκαλα. Θέρμανση 0. Πάω στην νοσηλεύθερια και τη λέω ή θα μου βρεις άλλο δωμάτιο ή θα γυρίσω στο δωμάτιο που ήμουν. Εγώ το παιδί εδώ μέσα δεν το αφήνω. Μου λέει θα δούμε τι θα κάνουμε. Πάει άλλη μαμά πάλι, της λέει το ίδιο πράγμα και της λέει αυτό έχουμε, δεν γίνεται κάτι. Συγγνώμη, της λέω, εμένα μου είπες θα δούμε το θέμα απλά για να σταματήσω. Αυτό το δωμάτιο ήταν τελευταίος όροφος. Ο όροφος της παιδιατρικής ήταν. Πώς έσταζε. Όχι, θέλω να πω πώς έσταζε τα νερά, πού έρχότανε. Ήτανε χαλασμένο το καλοριφέρ. Α, όχι από βροχή έσταζε το ταβάνι, είχε χαλάσει το καλοριφέρ. Όχι, ήτανε χαλασμένο το καλοριφέρ, από ό,τι κατάλαβα είναι καιρό χαλασμένο το καλοριφέρ και δεν επιτρέπεται να βάζουν μέσα παιδιά είτε με γρήπη είτε με πνευμονία. Το πήρα και το γύρισα στο δωμάτιο που ήμασταν και την επόμενη μέρα το πρωί με ξαναστέλνουν στο ίδιο δωμάτιο όπου και πάλι έκανα φασαρία για να με πάνε σε ένα δωμάτιο της προκοπής με το παιδί. Εγώ τους λέω από εδώ μέσα θέλω... Ακούμε την καταγγελία της γυναίκας. Ούτε να θέλανε να δολοφονήσουν αυτό το παιδί. Δηλαδή και ένα τα παιδί... υπόλοιπα παιδάκια. Ναι, και τα υπόλοιπα, βέβαια. Μιλάμε αυτή τη στιγμή ότι αυτό γίνεται συνεχώς. Μιλάμε για μια παράδεκτη κατάσταση. Γιατί θα ήθελα να βλέπω τη φωτογραφία και του υπουργού παράλληλα. Με γρήπη. Εδώ. Κύριε Υπουργέ, δεν βλέπετε, δεν γίνεται. Τι περιμένετε. Αν είναι το δικό σας παιδί, τι θα κάνατε. Αν είναι το δικό σας το παιδί, τι θα κάνατε. Τι θα κάνατε! Το δικό του το παιδί δεν θα το πήγαινε σε τέτοιο δωμάτιο. Έτσι κι αλλιώς. Δεν θα το πήγαινε σε τέτοιο νοσοκομείο επίσης. Και αυτό. Για να τα λέμε και τα πράγματα όπως έχει. Γιατί ειλικρινά δεν έχω δει ούτε έναν υπουργό, δεν έχω δει κανέναν από αυτούς, μα κανέναν, να πάει το παιδί του σε δημόσιο νοσοκομείο. Κανένας. Μα κανένας. Δεν το έχω δει. Αυτό κάτι σημαίνει. Αυτό κάτι σημαίνει. Να μην υπάρχει κανένας. Από όλους αυτούς, οι οποίοι κυβερνούν όλα τα χρόνια, όλες τις κυβερνήσεις, δεν έχω δει κανένα κυβερνώντα να έχει πάει σε δημόσιο νοσοκομείο το παιδί του.
Αν δεν εμπιστεύονται αυτοί το εθνικό σύστημα υγείας, άντε να το εμπιστευτείς εσύ και εγώ. Δεν έχω δει κανένα πάει το παιδί του στα νοσοκομεία, τα παιδιατρικά. Τα πάνε όλα στα μεγάλα ιδιωτικά νοσοκομεία. Ας κάτσουν στην ουρά μαζί με τους εκατοντάδες γονείς που περιμένουν το παιδί τους με γρήπη για να πάει με άλλα σοβαρά προβλήματα να περιμένουν στην ουρά για να εξεταστούν. 4 ώρες, τουλάχιστον 4 ώρες. Έχει πάει κανένας από αυτούς, όχι. Ποτέ. Τα δικά σας τα παιδιά είναι άλλου Θεού. Κατώτερου Θεού. Κατώτερου Θεού. Τα δικά μας είναι κατώτερα. Αυτό λέω. Από τα δικά τους. Πάμε να δώσουμε κόλλητη ρεάξη ο Χόλος, παρακαλώ.